Είχαμε λοιπόν την τύχη. Εδώ λάθος είναι η ημερομηνία μου, δεν πειράζει. Το 2009 να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από το πρόγραμμα E-Content Plus. Το συνολικό μας πρόγραμμα λέγεται Medjugator. Είναι ένα δίκτυο βέλτισης πρακτικής ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού. Είναι τώρα, έχει μπει στη τελευταία του, τρίτη χρονιά και τελευταία του. Ελπίζω να περάσει εύκολα για να απαλλαχθούμε και να καρποθούμε τους καρπούς του. Θέλουμε να συγκρίνουμε δύο τεχνολογικές λύσεις προκειμένου να βρούμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος με τον οποίο εμείς, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι, μπορούμε να ανταλλάσσουμε υλικό, ιατρικό εκπαιδευτικό υλικό. Είναι ένα δίκτυο από 14 φορείς με εμάς μπροστά και το οποίο έχει σαν στόχο να μπορέσει να κάνει εύκολη την αναζήτηση και την εύρεση του υλικού, αλλά και αυτό που θα το εξηγήσω σε λίγο, τι είναι την επαναστόχευση, έτσι ώστε ανεξάρτητα το που βρίσκεται αυτό εδώ πέρα το υλικό, σε οποιοδήποτε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς, να τα βρει, να τα αναζητήσει και να διασυνδέσει δηλαδή το δικό του εκπαιδευτικό περιβάλλον με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των άλλων συνεργαζόμενων φορέων, πανεπιστημίων κτλ. Για να γίνει αυτό, εμείς χρησιμοποιούμε, όπως σας προείπα στην αρχή, όπως το Medjugator Portal που σας έδειξα, με τα δεδομένα τα οποία περιγράφουν το εκπαιδευτικό υλικό και πρότυπα τα οποία περιγράφουν αυτό το υλικό, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς έβρεσης με καλύτερο τρόπο. Και δοκιμάζουμε τώρα δύο είδων τεχνολογίες, τις οποίες σας προείπα ήδη τη μία, με Web2 δηλαδή, συνεργατικό διαδίκτυο, αλλά και τη νέα του εξέλιξη που είναι το Web3, που είναι το σημασιολογικό, και μάλιστα μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν θα πρέπει να λέγεται διαδίκτυο, αλλά θα πρέπει να λέγεται σημασιολογικό ιστό, γιατί είναι το Semantic Web αντί για το Semantic Internet. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε με βάση τέτοιου είδους τεχνολογίες να κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την αναζήτηση πιο εύκολη. Αναφέρθηκα σε αναπροσαρμογή. Τι είναι αυτή η αναπροσαρμογή ή η επαναστόχευση? Αυτό που στα αγγλικά έχει επικρατήσει να λέγεται σαν repurposing. Είναι η μεταμόρφωση ουσιαστικά μιας εκπαιδευτικής οντότητας, ενός εκπαιδευτικού υλικού, που δημιουργήθηκε για ένα συγκεκριμένο, μα πολύ συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, να το αλλάξουμε και να εκπληρώσει έναν άλλον εκπαιδευτικό σκοπό. Παίρνω λοιπόν εγώ τον εικονικό ασθενή που σας έδειξε προηγουμένως η Ελένη και είναι για ένα προπτυχιακό φοιτητή, τον μετατρέπω, τον εμπλουτίζω ενδεχομένως και τον κάνω για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Έχω επαναπροσδιορίσει το υλικό μου, το εκπαιδευτικό μου υλικό και το έχω αναπροσαρμόσει. Έχω κάνει αυτό που λέγεται δηλαδή repurposing. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ πέρα μπορεί να ισχύσει με διάφορους χαρακτήρες. Μπορεί να γίνει από τα αγγλικά στα ελληνικά. Έχω κάνει ένα repurposing. Μπορεί να γίνει από το ελληνικό εσύ στο αγγλικό NHS ή αντίστροφα. Υπάρχει αλλαγή στο σενάριο. Μπορεί να γίνει από ένα εκπαιδευτικό επίπεδο σε ένα άλλο, όπως προαναφέρθηκα. Μπορεί να γίνει με βάση problem-based learning, αλλά να του κάνω ένα set από slides, ένα set από notes. Έχω πάει δηλαδή στην κλασική του μορφή αντί για problem-based learning. Ή το ανάποδο. Έχω πάει από ένα format σε ένα άλλο. Να μπορώ να κάνω ένα εικονικό ασθενή, να τρέχει στο PowerPoint, ας πούμε. Διαφορετικό. Ή από έναν τύπο σε ένα άλλο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι, ότι είναι ο ρόλος αυτού του πράγματος που λέγεται αναπροσαρμογή. Εδώ δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι με αυτό που προηγουμένως δεν μπόρεσα να σας δείξω. Είναι ένας διαδραστικός ανατομικός άθλοντας αυτός, όπου τόσο από το γεγονός ότι μου εμφανίζει την εκτινογραφία μπορώ να επέμβω και να κάνω πάνω του χαρακές. Και να μπω σαν φοιτητής, σαν καθηγητής μάλλον, και να θέσω ένα ερωτηματολόγιο, να του πω: σημείωσέ μου πάνω σε αυτήν την εκτινογραφία που είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και όταν θα μπει ο φοιτητής να το τρέξει αυτό το περιβάλλον, αυτό το σενάριο, να μην μου γράψει το χαρτί που είναι και τι είναι και να ξαναζωγραφίσει το περιστατικό, να μπει με το μαρκαδοράκι του, το ψηφιακό του μαρκαδοράκι, να σημειώσει εδώ πέρα τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει και να ξαναμπω εγώ και να δω πού ήταν τα κοκκινάδια ή τα πρασινάδια που έβαλε ο φοιτητής μου και να τα αξιολογήσω και να βάλω εγώ τις δικές μου πινελές και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ένας διαδραστικός άτλαντας, ψηφιακός άτλαντας, το οποίο είναι τώρα βυθισμένο πάνω σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον έχει και άλλα είδη, όπως PowerPoint, έχει οι διάφορες ιστοσελίδες, links και το ένα και το άλλο, όπως είναι μια απλή ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικό σκοπό. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον μπορεί να το αλλάξει κανείς, να το πάρει από ένα τέτοιο σενάριο που του ρωτάει κάτι και να το κάνει εικονικό ασθενή. Το οποίο θα τρέχει σε ένα περιβάλλον είτε ίδιο είτε αντίστοιχο με αυτό που σας έδειξε προηγουμένως η Ελένη με βάση το πρόγραμμα του Open Labyrinth. Αφού λοιπόν έχουμε τέτοιες ανάγκες, να μπορούμε να βρούμε υλικό το οποίο δεν θα μας κάνει και πάρα πολύ. Πρέπει να το αλλάξουμε, να ταιριάσει στις δικές μας ανάγκες. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναπροσαρμογή. Το ερώτημα που θα περίμενα να μου θέσετε στη συνέχεια, αλλά θα το θέσω τώρα για να κάνω κουβέντα. Μπορώ, έχω δικαίωμα να το αλλάξω. Βρήκα τις σημειώσεις του κυρίου Χατζηχρήστου, έχω δικαίωμα να τις αλλάξω. Και να τις πάρω εγώ, να τις κάνω για δική μου χρήση. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχε αυτό που λέγονταν copyright. Μας είπε ποιος ήταν ο κ. Λεβιζάτης, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, αφού είχε copyright, πώς το κάνεις?
τα σημερινά χρόνια στην ψηφιοποίηση και στο διαδίκτυο, το copyright αυτό έχει πάρει αναχή και έχει αρχίσει να λέγεται Digital Commons, Creative Commons. Το Commons σημαίνει ότι είναι για όλους, όπως είναι τα Houses of Commons. Έτσι. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο άμα βάλεις εκεί πάνω, θα πρέπει να πεις ότι είναι και για κοινό σκοπό, αλλά εσύ το βάλεις, άμα θες να εκμετάσεις το copyright. Και έτσι έχει αρχίσει αυτή, παράλληλα με την κίνηση, δηλαδή το ότι γιατί να αγοράζω ένα λογισμικό, αφού υπάρχουν λογισμικά ανοιχτού κώδικα, υπάρχει και το γεγονός ότι γιατί να αγοράζω ένα copyright υλικό, εφόσον υπάρχουν υλικά τα οποία θα μπορούν να αναμοιραστούν και να διανεμηθούν. Μπορώ λοιπόν εγώ, με βάση συγκεκριμένες τεχνολογίες και άδειες ψηφιακές που υπάρχουν αυτή την ώρα, να ανεβάσω τα slides μου πάνω στο διαδίκτυο, χωρίς να έχω φόβο να μου τα κλέψουν, γιατί θα έχω σηματοδοτήσει ότι αυτά είναι ανοιχτά μεν, αλλά όποιος τα πάρει να αναφέρεται και σε μένα. Να μου κάνει δηλαδή reference. Στο εκπαιδευτικό μου υλικό, όχι στο paper. Στο εκπαιδευτικό μου υλικό. Ότι το πήρε από εκείνη την σελίδα και ήταν του Παμίδη. Και να το λέει αυτό όταν το αλλάξει. Μπορώ λοιπόν, εφόσον ο Χατζηχρής του πει, πάρτο και απλά κάνε μια αναφορά. Να πάρω το εκπαιδευτικό του υλικό, να το αλλάξω, να το κάνω. Θα ξέρω ότι προέρχεται, θα ξέρουν και οι άλλοι ότι προέρχεται από το Χατζηχρής του μεν, αλλά τώρα το έχω κάνει εγώ εμπλουτισμό και είμαι ο Παμίδης που το ξαναδίνω πίσω. Αυτό λοιπόν το πράγμα γίνεται στη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μην φοβάται κανένας γιατί θα χάσει το υλικό του. Υπάρχουν δηλαδή τεχνολογίες που το υποστηρίζουν. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε και αυτή την νότα. Εκπαιδεύουμε δηλαδή κάποιον που θα ανεβάσει υλικό σε αυτά τα κομμάτια της πλατφόρμας που θα σας δείξω, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει και να το αδειοδοτήσει ψηφιακά το υλικό του. Και να μην έχει κίνδυνο να το κλέψουν στην ουσία. Έτσι όλο το υλικό των σχολείων τα 4 χρόνια θα υπάρχει ψηφοποιημένο τα Χριστούγεννα και κωδικοποιημένο και μπορείτε να παίρνετε τις διαφάνειες των ομιλητών, γιατί ακριβώς θα φαίνεται και η πηγή από πίσω και εσείς ότι κάνατε κάτι παραπάνω και τα επιστρέψατε. Και αυτό που κάνουμε, μια που το έφερε η κουβέντα και μιλάμε για το από πού πήρα και ποιον, από ποιον πήρα υλικό κτλ. Έχουμε εφαρμόσει μια μέθοδο που λέγεται να μπορέσουμε να κάνουμε, να θετήσουμε ας πούμε, την ιστορία, την προϊστορία, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού υλικού. Εγώ δημιούργησα ένα εκπαιδευτικό υλικό για εισαγωγή στην ουρολογία. Το πήρε ο Χατζηχρής, το έκανε, ξέρω εγώ, έτσι. Από το Χατζηχρής το πήρε ο Αλεβιζάτος, το έκανε έτσι. Από την Αλεβιζάτο το πήρε ο Παπαδόπουλος, το έκανε έτσι και ούτω καθεξής. Και έχουμε βάλει πλέον και σε εφαρμογή ένα χάρτη, ο οποίος μπορεί να τσιμπάει τα υλικά, ανά Google Map δηλαδή, και να βλέπω το δικό μου αρχικό υλικό, πού έχει πάει στον κόσμο. Σε λίγα χρόνια δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε, όταν θα ξαναρθούν, μια που είμαστε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιατρικής Σχολής, όταν θα ξαναρθούν οι αξιολογητές να μας πούν σε μια δεκαετία. Έχετε να μας δείξετε τίποτα πλευράς εκπαίδευσης, έχετε να μας δείξετε τίποτα πλευράς νέου ερευνητικού υλικού κτλ. Μπορούμε να του δείξουμε ένα χάρτη και να του πούμε: κοιτάξτε που πήγε το υλικό μας σε πόσες χώρες. Κοιτάξτε που πήγε το υλικό κάποιων ανθρώπων από την ιατρική σχολή σε πόσες χώρες και πώς αξιοποιείται. Άρα μπορούμε να βγάλουμε έναν impact factor στο εκπαιδευτικό έργο, έτσι. Ακριβώς. Είναι αυτά τα που λέγονται πλέον στο διαδίκτυο, το πόσο διάσημος είναι κανείς. Τα παλιά χρόνια ακούγαμε από εδώ και από εκεί ποιος είναι καλός γιατρός. Και υπάρχουν σεμινάρια τα τελευταία 2-3 χρόνια που λένε πρέπει να έχει ένας γιατρός παρουσία στο διαδίκτυο για να μπορούν να το βρίσκουν και ασθενείς του. Και όσο πιο ενεργοποιημένος είναι στο διαδίκτυο, τόσο πιο διάσημος έχει αρχίσει να γίνεται. Προκλητικό μένα, αλλά τέλος πάντων έχει αρχίσει να παίζει πολύ στην ευρωπαϊκή κοινότητα και στην Αμερική ιδιαίτερα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, να αναπτύξουμε δύο πλατφόρμες τώρα. Η μία αναφέρεται σε αυτές τις τεχνολογίες που λέγονται MASAP, αλλά είναι Web 2, και η μία άλλη που είναι σε Web 3 και σημασιολογικό διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συνένωση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Μια εκπαιδευτική πλατφόρμα μπορεί να είναι το εκπαιδευτικό ιατρικό περιβάλλον, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχουμε στην ιατρική σχολή, η άλλη μπορεί να είναι το σύστημα των εικονικών ασθενών που έχουμε στην Αγγλία, η άλλη μπορεί να είναι ένα αποθετήριο από papers που έχουν, ξέρω εγώ, στην ιατρική εταιρεία κτλ. Τάδε και ούτω καθεξής. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Μπορούμε να μπαίνω δηλαδή εγώ από το δικό μου το Ινστιτούτο εδώ και να αναζητάω υλικό σε όλα τα άλλα. Και να το βρίσκω και να το χρησιμοποιώ και να το επαναχρησιμοποιώ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε επιτύχει εν μέρη αυτή την ώρα τις πλατφόρμες αυτές και τις εξελίσσουμε. Και θα μπορούμε μέχρι τον χρόνο, τέτοιον καιρό που λύγει αυτό το πρόγραμμα το οποίο σας λέω, να έχουμε τη δυνατότητα ενδεχομένως, αν το κάνουμε και το συντονίσουμε κατάλληλα, γιατί τελειώνουμε 30 Απριλίου, αν το κάνουμε τον Απρίλιο το σχολείο σας εδώ. Να μπορούμε εμείς να έρθουμε να σας εκπαιδεύσουμε πλέον, να φέρετε τα notebook σας ή τα laptop σας ή οτιδήποτε και να σας εκπαιδεύσουμε πάνω σε αυτά εδώ, να κάνουμε δηλαδή και μία θεματική ημέρα, να την εφαρμόσουμε για να μας αξιολογήσετε κιόλας και το τι έχουμε πετύχει, αν θα είναι χρήσιμο για εσάς και ούτω καθεξής. Πρόταση αυτό για μετά. Εδώ είναι μία από αυτές τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Εδώ υπάρχει δυνατότητα
και να φορτώσει κανείς το υλικό και να ψάξει υλικό που είναι διασυνδεδεμένο με κάθε άλλο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να κάνει group. Να μπω δηλαδή εγώ σε αυτήν εδώ πέρα την πλατφόρμα, είναι, κάποιον, είναι μέσα από το consortium δηλαδή, που έχουμε, κάποιοι Ισπανοί εταίροι μας προείστανται τις δημιουργίες της, και να μπορούμε να δημιουργήσουμε group. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα urology group, παραδείγματος χάρη, στο οποίο θα είμαστε όλοι οι ουρολόγοι εδώ του σχολείου και θα φορτώνουμε υλικό κτλ. Και θα το βλέπουμε μόνοι μας εμείς και θα ψάχνουμε στον άλλον το υλικό και ούτω καθεξής. Όσοι θέλετε και τα τμήματά σας και τα λοιπά ή τους φορείς από τους οποίους προέρχεστε, μπορείτε να μας στείλετε είτε ένα mail, είτε να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα που υπάρχει σε αυτό εδώ πέρα το site και να γίνετε associate partner στην ουσία. Η MOP είναι ήδη associate partner, δεν ξέρω αν την εμφανίζουμε στην ιστοσελίδα, αλλά συνεννοηθήκαμε και την έχουμε ήδη γράψει μέσα στα κοιτάπια μας εμείς. Και πολύ ευχαρίστως να εξελιχθεί, δεν κοστίζει τίποτα φυσικά όλο αυτό, είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε. Έτσι, αυτές οι τεχνολογίες που εφαρμόζουμε και εξελίσσουμε στο πρόγραμμα Medicator θα εφαρμοστούν σε πολυεπίπεδη διαδικτυακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται για το EMOP. Ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης Σπάχος, που είναι εδώ πέρα μαζί μας, θα είναι όλες τις υπόλοιπες μέρες μαζί με την Ελένη εδώ. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να φύγω απόψε, αλλά μπορείτε να τους ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το πώς σχεδιάζεται και πώς είναι. Στους επόμενους μήνες ελπίζουμε να είναι έτοιμη και να τρέχει και θα επιτρέπει ενσωμάτωση ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού για την συγκεκριμένη ουρολογική κατεύθυνση. Θα δίνει δυνατότητες αναζήτησης, έβρεσης, χρήσης, επαναστόχευσης και αξιολόγησης. Να λέμε και αν μας άρεσε το υλικό, αν το κρίνουμε κορυφαίο, αν το κρίνουμε ποιοτικό, αν θα το ξαναχρησιμοποιούσαμε και ούτω καθεξής. Έτσι, με απλό τρόπο, βάζουμε το ποντικάκι μας και του δίνουμε αστεράκια. Και αυτός που θα ξαναρθεί θα πει: α, αυτό το υλικό ίσως να είναι καλό. Γιατί το έχουν χρησιμοποιήσει ήδη καμιά εκατοστή ουρολόγοι και όλοι έχουν αξιοποιήσει και έχει μέσο όρο 4 αστέρια στα 5. Έτσι. Θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και κλινικούς ασθενείς, εικονικούς ασθενείς, όπως σας έδειξα από τους virtual patients, αυτούς που θα αναπτύξουμε και έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται ήδη δύο. Δυστυχώς δεν προφτάσαμε να τους δείξουμε πολύ καλά σε αυτό το σχολείο, αλλά το επόμενο σχολείο ευελπιστούμε να δείξουμε πάρα πολλούς τέτοιους εικονικούς ασθενείς και να γίνουμε και εκπαίδευση εκεί. Και ήδη προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια σημασιολογική τεχνολογία, όπως είπα, για να κάνουμε προφίλ, περιγραφή των προφίλ των χρηστών, διασυνδέσεις μεταξύ τους. Να είμαστε φίλοι δηλαδή όπως στο Facebook, αλλά όταν είμαστε φίλοι στο Facebook να ξέρουμε ότι εφόσον εγώ έχω φίλο του Χατζηχρήστου και έχουμε και τα ίδια ενδιαφέροντα, να είναι πολύ πιθανό ότι και το εκπαιδευτικό μας υλικό θα σχετίζεται μεταξύ μας, ας πούμε. Οπότε θα πάω και θα το πάρω το εκπαιδευτικό υλικό, θα δω άμα μου κάνει και θα το αναπροσαρμόσω με κάποιο τρόπο. Έτσι θα μπορούν λοιπόν να δημιουργούν οι χρήστες περιεχόμενο, να δημιουργούν δραστηριότητες, να δημιουργούν blogs ενδεχομένως, να δημιουργούν τα δικά τους wikis που αναφερθήκαμε και ούτω καθεξής. Και πρακτικά, για να πω και κάτι, ο στόχος μας είναι να υπάρχει και μια κοινωνική δεκτύωση, που να είναι τα νέα μας, το οτιδήποτε κλπ., αλλά και το επιστημονικό κομμάτι. Άρα θα υπάρχει ένα διπλό, ένα επιστημονικό Facebook και ένα κοινωνικό Facebook μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Και αυτή η πλατφόρμα, το όνειρό μας είναι να την τρέχουν οι Έλληνες ουρολόγοι. Απλώς να υπάρχει κάποια τεχνική υποστήριξη που εμείς εξασφαλίζουμε από τους φίλους και συνεργάτες που θα προωθείτε και να τρέχει από μόνο του. Να μην είναι αυτό, να μην ανοίξει κανέναν. Να μην υπάρχει δηλαδή, αυτό ακριβώς που περιγράφει είναι αυτό που κατήργησε το Web 1 που έλεγα προηγουμένως και το έκανε Web 2. Να μην υπάρχει αυτή η αυθεντία της ενημέρωσης. Δεν είναι δηλαδή ο Μπαμίδης αυτός που θα βγει και θα λέει από μια ιστοσελίδα τι πιστεύει. Είναι όλος ο κόσμος ο οποίος μπαίνει στην ιστοσελίδα και αυτοδημιουργεί το δικό του υλικό και εξελίσσεται το υλικό. Αυτό είναι δηλαδή που λέγεται κοινωνική δικτύωση ή κοινωνική νοημοσύνη πλέον. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως ότι μπαίνω και αλλάζω το άρθρο που βρήκα και ο επόμενος το ξαναλάζει και το ξαναλάζει και το ξαναλάζει και τείνουμε να πάμε στην αλήθεια, στην αληθινή έκδοση αυτού του περιστατικού ή αυτού του άρθρου, έχει αυτό ακριβώς την έννοια, ότι η κοινωνία είναι αρκετά έξυπνη για να πει την αλήθεια. Αυτή λοιπόν στην ιστοσελίδα του imop.gr που έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό, μπορείτε να πάτε και να γίνετε μέλη και μάλιστα αυτή η είσοδος με τα χαρακτηριστικά που θα σας ζητηθεί σε αυτή τη φόρμα κτλ. Θα επιτρέψει τη συνέχεια τη διασύνδεση με υλικό. Την κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο ήδη από την αρχή, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες που σας έδειξε και να μπορεί να τις αξιοποιήσει πλήρως μέσα σε μια χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.